Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησον. Τι προφήτευσαν οι πατέρες για τους κληρικούς των εσχάτων χρόνων? Όπως είπαμε, είναι του Νίκου του Χιλαδάκη, του φίλου μας και αγωνιστή δημοσιογράφου και τουρκολόγου. Έχω καιρό να τον συναντήσω τον Νίκο του Χιλαδάκη, νομίζω τον προφήτη Ηλία. Άρα μου... Έχει έρθει πέρσι μια φορά στον Άγιο Σπυρίδων. Α, ήρθε στον Άγιο Σπυρίδων και με πήρε και τηλέφωνο. Με πήρε και τηλέφωνο. Στη γιορτή μου, το Αγίου Νικολά, αυτός με πήρε. Κάθε φορά έξω από τη Μητρόπολη ήταν. Ήταν. Ναι, ναι, ο Νίκος ο Χιλαδάκης με συμπαραστάθηκε σε αυτόν τον αγώνα μου και στη δίωξή μου με συμπαραστάθηκε με την παρουσία του και έγραψε κιόλας. Έγραψε κιόλας. Αυτός μένει εδώ, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη μένει. Θεσσαλονίκη μένει, ναι. Έχει απογορευτικό να πάει στην Τουρκία, από την τουρκική κυβέρνηση. Είναι καταπληκτικές οι προφητείες των Αγίων Πατέρων για τους κληρικούς των εσχάτων χρόνων. Προφητείες που απεικονίζουν δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή κατάσταση των ποιμένων, που στην πλειοψηφία τους δυστυχώς μόνο ποιμένες δεν είναι. Οι περισσότεροι έχουν πιαστεί σε εισαγωγικά, είτε από ιδιωτελές συμφέρον, είτε από διαβολική πλάνη στα δίχτυα του οικουμενισμού της μεγαλύτερης σύγχρονης αίρεσης. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός. Η κληρική θα γίνει η χειρότερη και ασεβέστερη των όλων. Αυτό είπε. Ο Άγιος Ιπόλυτος. Οι ποιμένες ως λύκοι γεννήσονται. Οι ιερείς το ψεύδος ασπάσονται. Οι μοναχοί τα του κόσμου ποθήσωσιν. Ο Άγιος Νύρος ο Αγιορείτης. Δεν σας διαβάζω τις πηγές από τα οποία τα παίρνει. Ο Άγιος Νύρος ο Αγιορείτης. Όταν πλησιάσει ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου, θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός και θα πληθυνθεί σφόδρα η ασέβεια και η ανομία. Οι ποιμένες των χριστιανών, αρχιερείς και ιερείς, θα είναι άνδρες καινόδοξοι, μη γνωρίζοντες παντελώς τη δεξιά οδόν από την αριστεράν. Δεν θα έχουν διάκριση. Η Εκκλησία δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και αλίμονων τότε εις τους εν το κόσμο ευρισκομένους χριστιανούς, οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστη, διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φως, από κανένα φως επιγνώσεως. Αυτό είναι από προφητεία του Αγίου Νείλου. Ο Αββάς Μωυσής, παλαιός της ερήμου, εν τις ημέρες εκείνες θέλουν προχειρίζεστε οι ηγούμενοι, θα γίνονται δηλαδή, θα χειροτονούνται οι ηγούμενοι και ποιμένες άνδρες αδόκιμοι αρετής, άπιστοι, μη διακρίνονται στην δεξιάν οδόν εκ της αριστεράς, αμελείς, φιλομέριμνοι, τα πρωτεία με δώρα αρπάζοντες, μη γνωρίζοντες κατηχήν και νουθετήν το πίμνιο, μη γνωρίζοντες κατηχήν και νοθετήν το πίμνιο. Εκ της θειάφτης δε αμελίας και καταφρονήσεως των ποιμένων απολούνται οι αδελφοί. Δηλαδή από τους ποιμένες, με αυτούς τους ποιμένες θα χάνονται οι πιστοί. Θα χάνονται οι πιστοί. Ο Άγιος Κύριλλος. Αλλά ζητάμε δικό μας σημείο της παρουσίας του Κυρίου. Εμείς οι εκκλησιαστικοί ζητάμε εκκλησιαστικό σημείο. Και ο Κύριος λέγει: και τότε θα σκανδαλιστούν πολλοί και θα παραδώσουν ο ένας τον άλλον και θα μισήσουν ο ένας τον άλλον. Αν ακούσεις ότι επίσκοποι στρέφονται εναντίον επισκόπων και κληρικοί εναντίον κληρικών και λαοί εναντίον λαών και φτάνουν μέχρι να χυθεί αίμα, να μην ταραχθείς, διότι κάτι τέτοιο είναι ήδη γραμμένο, είπε ο Άγιος Κύριλλος. Ο Αββάς Ισχυρίων. Κάποτε τον 4ο αιώνα, όταν ρωτήθηκαν κάποιοι μοναχοί για το πώς θα ζουν και θα είναι οι μοναχοί και οι κληρικοί τις επόμενες γενναίες και για τα έσχατα χρόνια, ο Αββάς Ισχυρίων είπε τα εξής σημαντικά.
Οι Άγιοι Πατέρες της Κίτεως προφήθησαν περί της εσχάτης γενιάς. Πώς ζούμε και τι πνευματική εργασία κάνουμε άραγε εμείς σήμερα, λέει και κάποιος από τους πατέρες της Κίτεως. Και απαντάει ένας από αυτούς που λεγόταν Αβάσης Χειρίων και ήταν πολύ ενάρετος και μεγάλος πνευματικά σε σχέση με όλους τους άλλους. Εμείς, της εποχής του δηλαδή τότε, προσπαθήσαμε, αγωνιστήκαμε και τηρήσαμε τις εντολές του Θεού. Και λένε κάποιοι, αλήθεια, μετά από εμάς τι θα πράξουν και πώς θα ζουν οι επόμενοι? Και απήντησε ο Αβάσης Χειρίων, αυτοί οι επόμενοι πρόκειται να εργαστούν και να φτάσουν στα μισά από ό,τι μπορέσαμε να φτάσουμε εμείς. Και ρώτησαν πάλι, και μετά από αυτούς οι μετέπειτα τι θα κάνουν? Και απάντησε, εκείνοι δεν πρόκειται να έχουν κανένα πνευματικό έργο και καμιά ουσιαστική αρετή. Πρόκειται δε να τους έρθει με πολύ μεγάλος πειρασμός και όσοι μπορέσουν να αντέξουν και να τον υπομείνουν μέχρι τέλους, να δίνει μια ελπίδα, μεγάλη ελπίδα, όσοι μπορέσουν να τον αντέξουν και να υπομείνουν έως τέλους, θα φανούν ανώτεροι από όλους εμάς και τους Αγίους μας. Δηλαδή, ό,τι έχουμε κάνει εμείς, που έχουμε φτάσει στην αρετή της τελειότητας και τα λοιπά, οι άλλοι στα μισά, άλλοι πιο πάνω, οι άλλοι που δεν θα έχουν αρετές των τελευταίων χρόνων καθόλου, αν αντέξουν στους πειρασμούς, στους πολέμους, στις αιρέσεις, σε όλα αυτά και μείνουν πιστοί δηλαδή στον Χριστό, έστω και μόνο έτσι να λένε ότι είναι πιστός, αλλά να αντέξουν, θα αξίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι άξιζαν όλοι οι Άγιοι. Και ο Μέγας Βασίλειος το λέει. Και ο Μέγας Βασίλειος το λέει, και γι' αυτό είπα θέλει να πλουτιστεί αυτό το άρθρο. Είναι μια προσπάθεια που κάνει ο Νίκος Χιλαδάκης και εγώ το συγχαίρω, γιατί έχει πολύ ωραίες θέσεις ορθόδοξες. Λοιπόν, αυτά.